Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Επιστρέφω με ένα vlog. Σας ρωτώ τι θα θέλετε στο Instagram. Να κάνω βίντεο με νύχια, να κάνω μακιγιάζ, τι να κάνω. Και μου είπατε όλοι κατά 99% αυτό που το είναι ο αέρας. Έχει σήμερα, δεν ξέρω κι εγώ πως σαμπουφόρ. Μισό λεπτό να πάω σε άλλο δωμάτιο καλύτερα. Πήρα από τα IKEA τον τεράστιο τον καθρέφτη του, ο οποίος κόντεψε να πέσει μόλις πάνω μου. Σκουπίδια. Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γιατί έχει πάρα πολύ αέρα, πάρα πολύ κακό καιρό, έχει 7 μποφόρ. Είπα να κάνουμε ένα βιντεάκι, θα δούμε έτσι χαλαρό, να πούμε τα νέα μας. Παιδιά, έχω βρει μια κάμερα φανταστική, η οποία είναι η Sony ZV, αυτή που, είναι, που έχει βγει τώρα για vlogging. Είναι φανταστική και θέλω πάρα πολύ να την πάρω γιατί θα με βοηθήσει πάρα πολύ στα βίντεο. Αλλά τι να κάνω, θα σου αφήνω ένα λεπτό. Εδώ. Δεν είναι το τέλειο setup, αλλά ήθελα να σας πω κάποια πραγματάκια. Σήμερα έξω σχεδόν σε όλη τη χώρα χιονίζει, εδώ ούτε καν. Στην Κρήτη είμαστε τελείως, είμαστε... Αχ, έπεσε το ρεύμα, δεν μπορώ. Λοιπόν, σήμερα δεν δουλεύω και είπα να κάνω ένα vlog. Δεν θέλει πάρα πολύ. Τώρα κάνει επανακίνηση υπολογιστής. Γενικά, όποτε πάω να κάνω vlog, όλα πάνε στραβά. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν ανεβάζω. Γιατί τραβάω πάρα πολλές φορές κάτι και το διαγράφω. Γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Τώρα πήγα να ξεκινήσω να τραβάω vlog, ξεκινάω, βάφω, με ετοιμάζω, με λέω να με δείτε πρώτο vlog της χρονιάς, έτσι πιο περιποιημένη. Και πάω να τραβήξω το ring light και κοντεύει να πέσει ο καθρέφτης που σας έδειξα πριν, όλος πάνω μου, ευτυχώς, εντάξει, όλα καλά. Τώρα πέφτουν τα φώτα. Εντάξει, Μαλιμπού. Η Μαλιμπού, επειδή φοβάται αυτό το σφύριγμα του ανέμου, γαμπίζει συνέχεια. Και γενικά δεν είμαστε πολύ καλά. Τώρα ο Γιάννης μου λέει ότι τράκαρε λίγο με το αμάξι. Τράκαρε λίγο. Είναι αυτές οι μέρες πάρα πολύ κακές. Παιδιά, να προσέχετε. Θα να ξανανοίξω τον υπολογιστή. Ελπίζω να μην μου έπαθε κάτι με την τάση. Ωραία, τον ξανάναψα. Εντάξει. Έχω φτιάξει το καφεδάκι μου, ελπίζω να φτιάξει λίγο η μέρα. Ήθελα να σας δείξω κάποια πράγματα που πήρα το τελευταίο καιρό για το σπίτι, γιατί προσπαθώ λίγο να το φτιάξω και είναι αυτό το μέλημά μου τώρα. Μιας που στην καραντίνα δεν βγαίνουμε, είπα να φτιάξω λίγο το χώρο. Έτσι κι αλλιώς θα το έκανα, γιατί το σπίτι μας δεν είναι φτιαγμένο, δεν είναι τελειωμένο. Οπότε είχα το χρόνο έτσι λίγο να τσεκάρω. Έχω ακόμα ένα ενδιασμό και θέλω να ρωτήσω και εσάς τη γνώμη σας, αν έχετε κάτι παρόμοιο κάνει στο σπίτι σας. Εντάξει, ο υπολογιστής άνοιξε. Ξύπνησα, έπια το καφέ μου, είδα τα στριμάκια μου. Μου αρέσει τελευταία να βλέπω πάρα πολύ live streams. Και μπορεί να είναι και μια ώρα το κάθε stream, ας πούμε, δύο ώρες το κάθε stream. Αλλά πλέον έχουμε τόσο χρόνο. Μ' αρέσουν πολύ τα streams. Γενικά θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ να κάνω ένα stream, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι πρέπει να έχεις πάρα πολύ κόσμο να σε παρακολουθεί. Είναι λίγο lame να κάνω stream και να με δείτε δύο άτομα. Οπότε, καλά, πείτε μου και γι' αυτό κάτω στο σχόλιο, αν θα σας ενδιαφέρει. Εγώ σκεφτόμουν στους 10.000 συνδρομητές να κάνουμε ένα live stream. Ξέρετε, στους 10, ξέρω εγώ, στους 20, κάπως έτσι κάθε 10.000 να κάνουμε ένα live stream. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, μισό να δω που είμαστε. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήσατε vlog. Πραγματικά αυτές τις μέρες που είναι περίεργες και δεν πάνε τα πράγματα καλά ούτε στην πολιτική, ούτε στα κοινωνικά, ούτε στον καιρό, ούτε στην υγεία. Δεν ξέρω, γι' αυτό είχα ενδιασμούς, είμαι και εγώ λίγο down. Η αλήθεια είναι το τελευταίο έτσι τρίμηνο μπορώ να πω, γιατί δεν βλέπω φως στο τούνελ. Οπότε, είμαστε στους 6.907, οπότε σε αυτό το σημείο θα σας ζητήσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου όσοι παρακολουθείτε και δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Για να φτάσουμε τους 7.000 συνδρομητές σύντομα και γενικά τον τελευταίο καιρό έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη στα βίντεό μου. Ίσως επειδή καθόμαστε και πιο πολύ στο σπίτι και έχετε περισσότερο χρόνο να παρακολουθείτε.
Πείτε μου κάτω στα σχόλια τι άλλο θέλετε να δείτε. Εγώ θα συνεχίσω τα vlogs εάν δω ότι τραβάει αυτή η ιστορία και δεν βγαίνουμε. Θα συνεχίσω έτσι να κάνω κάποια βλογκάκια χαλαρά στο σπίτι. Και ναι, θέλω τώρα να σας δείξω λίγο με το σπίτι τι γίνεται. Πω πω, θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο όλο αυτό, χωρίς αυτή την κουμούτσα που έχω για κάμερα. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να την πουλήσω πλέον. Είναι αρκετά παλιά, είναι η... ποια είναι? Είναι η 700D. Το σπίτι είναι λίγο χάλια, το έχω μισό μαζέψει. Τώρα θα κάτσω λίγο να μαζέψω, οπότε μην με κρίνετε γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε αυτή την τραπεζαρία εδώ, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μου αρέσει που είναι μεγάλη και έτσι ήθελα να είναι. Πήρα και αυτό το καθρέφτη από τα IKEA. Μου ζητάτε πάρα πολύ να σας κάνω house tour στο σπίτι και θέλω, γιατί πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ όσους ψάχνετε οικονομικές λύσεις. Αλλά τα περισσότερα πράγματα είναι από IKEA, να ξέρετε, που έχουμε στο σπίτι μου. Αλλά θα το κάνω, γιατί πιστεύω θα είναι αρκετά βοηθητικό. Αυτό το πρόβλημα που έχω είναι ότι έχω τον υπολογιστή εδώ πάνω στο γραφείο. Ξαναπέφτει η τάση και δεν μπορώ. Λοιπόν, έχω τον υπολογιστή πάνω στο γραφείο. Εγώ αυτόν θα ήθελα να τον βάλω σε αυτό εδώ το κομμάτι, σε αυτό εδώ. Να βάλω ένα γραφείο εδώ και να τον έχω εδώ, τέλος πάντων, τον υπολογιστή. Και να κρατήσω αυτόν εδώ τον χώρο, εδώ, για τραπεζαρία. Το θέμα είναι ότι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, να βάλω την τραπεζαρία και από εδώ, στο υπόλοιπο κομμάτι, εδώ, να βάλω, σε αυτό εδώ δηλαδή το σημείο, να βάλω ένα γραφείο. Δεν ξέρω όμως θα είναι τόσο όμορφο γενικά. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Πείτε μου, δεν ξέρω πόλη θα μπορούσα να βάλω μέσα στο σπίτι, το έχω σκεφτεί, δεν θέλω να το βάλω σε άλλο δωμάτιο, γιατί εγώ... δεν μ' αρέσει να κλείνομαι σε ένα δωμάτιο από τη στιγμή που έχω ολόκληρο σαλόνι και τεράστιο. Τεράστιο, σε εισαγωγικά. Είναι αρκετά μεγάλο το σαλόνι. Δεν μ' αρέσει να κλείνομαι σε ένα δωματιάκι, το οποίο δεν υπάρχει και κλιματισμός. Στο σαλόνι έχουμε το κλιματιστικό, οπότε έχει πιο πολύ ζέστη ή δροσιά ανάλογα. Στο υπνοδωμάτιο δεν μ' αρέσει να έχω τέτοια πράγματα, καλώδια και τέτοια. Θέλω να πηγαίνω μόνο όταν κοιμάμαι. Και στο άλλο δωμάτιο που βάφομαι και θεωρητικά θα χωρούσε πολύ όμορφα ένα γραφιάκι με τον υπολογιστή. Δεν θέλω να το βάλω γιατί θέλω να είμαι στο σαλόνι και πολλές φορές είναι και ο Γιάννης σπίτι και κάθεται αυτός τηλεόραση και εγώ στον υπολογιστή ή το αντίστροφο και καθόμαστε και είμαστε στην ουσία μαζί, αλλά κάνει ο καθένας τα δικά του. Οπότε δεν ξέρω, μου ταιριάζει πιο καλά εκεί που σας είπα, σαν χώρος. Ένα πολύ μικρό γραφιάκι, ίσα ίσα για να μπαίνει ο υπολογιστής και το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Οπότε δεν ξέρω, πείτε μου, δεν θέλω να το μετανιώσω, γιατί ήδη αυτό το τραπέζι που πήρα το έχω ψιλομετανιώσει, γιατί μου ήρθε ελαττωματικό όπως σας είχα πει τότε και μου την έχει βιδώσει λίγο, η αλήθεια είναι. Δεν θέλω να ξαναπάρω πάλι μια τραπεζαρία πιο μικρή. Ουσιαστικά δεν την πολύ χρειαζόμαστε, γιατί δεν τρώμε ποτέ στη τραπεζαρία. Δεν την πολύ χρειαζόμαστε. Αλλά θέλω να είναι και όμορφο το σπίτι. Θέλω να μου αρέσει. Θέλω να είναι, να ταιριάζουν όλα μεταξύ τους κτλ. Δεν μου αρέσει αυτό το να είναι χύμα, τέλος πάντων, τα πράγματα. Α, να σας δείξω και κάτι άλλο που πήρα. Έλα, Πατρίκη. Έλα, αγάπη μου. Έλα μέσα. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω και κάτι άλλο που πήρα από The Origins, άσχετο, έτσι θα είναι αυτό το vlog. Oh. Θέλω πάρα πολύ να σας δείξω αυτό εδώ το προϊόν. Δεν είναι sponsored. Λοιπόν, από το Look Fantastic, από το GR, πήρα αυτό εδώ το μαγικό φίλτρο, παιδιά. Είναι το Niacinamide. Μάλλον κάπως έτσι, 10%, zinc 1% από την Ordinary, πάρα πολύ οικονομικό ήτανε. Είναι ένα σέρουμ, το οποίο είναι για προβληματικό, τέλος πάντων, δέρμα. Παιδιά, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Και γενικά θυμάστε πως είναι το δέρμα μου και ότι πάντα παραπονιέμαι γι' αυτό. Βέβαια είμαι βαμμένη, αλλά βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ λίγο. Εγώ έχω πάθει σοκ, την τελευταία εβδομάδα το παρατήρησα. Παιδιά, δεν έχω ξανά το δέρμα μου έτσι. Γενικά, με τους καθαρισμούς προσώπου. Έκανα και κάποια θεραπεία με οξέα. Πότε την έκανα? Τον Οκτώβριο περίπου έκανα μια θεραπεία με οξέα, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ στο δέρμα. Αλλά σε συνδυασμό με αυτό, το οποίο φανταστείτε ότι έχω να κάνω καθαρισμό οτιδήποτε στο δέρμα μου, στο αισθητικό κομμάτι, δηλαδή να πάω εγώ, όχι
να πάω σε Ινστιτούτο, το οποίο έκανα κάθε 2 μήνες. Τώρα έχω να πάω από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, κάπου εκεί. Εννοείται πως θα πάω. Δεν είναι ότι δεν αντικαθιστά τον καθαρισμό προσώπου αυτό. Απλά θέλω να σας πω ότι το δέρμα μου είναι σίγουρα θα έχει ρήπους, θα έχει σμίγμα συσσωρευμένο κτλ. Σίγουρα μέσα. Οπότε φανταστείτε να είχα κάνει, ας πούμε, πριν ένα μήνα τον καθαρισμό μου που θα έπρεπε, γιατί εγώ πηγαίνω κάθε 2 με 3 μήνες, λόγω του ότι έχω πάρα πολύ λιπαρό δέρμα μετά σε ακμής. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ενώ παλιά λέγανε ότι μία φορά το χρόνο κάνει καθαρισμό ή κάθε 6 μήνες. Γενικά, εμένα το δέρμα μου θεωρώ ότι το χρειάζεται πολύ πιο συχνά και έχω δει διαφορά με αυτό. Δεν το λέω επειδή μου το είπε αισθητικός μου. Το βλέπω στο δέρμα μου τι ανάγκες έχει και ότι κάθε 2 μήνες όταν το κάνω κρατάω οτιδήποτε φαγέσορες και τα λοιπά μακριά και μπορεί να μου αδιάθετη και να έχω ένα ή κανένα σπυράκι. Ειδικά το καλοκαίρι που έχω θέμα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και πλέον με τις μάσκες όλοι έχουμε πετάξει ακμή εδώ πέρα και εγώ δεν έχω τίποτα με αυτό. Θα σας το πρότεινα πραγματικά, δεν το έχω, το έχω φτάσει σχεδόν στη μέση, φανταστείτε, και έχει δει, είναι ένα συνένα συνέδεσαι αυτά τα μπουκαλάκια. Το έχω φτάσει στη μέση και ήδη έχω δει διαφορά. Ελπίζω να είναι αυτό και να μην είναι η ιδέα μου ή λόγω του ότι έχει πιο πολύ κρύο τον τελευταίο καιρό και ξέρετε, σφίγγουν οι πόροι περισσότερο. Προσπαθώ να πλένω το πρόσωπό μου με δροσερό νερό και όχι με καυτό, ώστε να κλείνουν και οι πόροι. Κάνω και ένα scrub κάθε βράδυ σχεδόν με αχά. Ένα peeling στο πρόσωπο που είναι καθημερινό peeling με αχά. Αυτό σε συνδυασμό με σέρου μετά αυτό είναι. Πιστεύω ότι αυτό έχει κάνει τη διαφορά και το αχά πάρα πολύ. Θα σας βάλω link στην περιγραφή και για τα 2 προϊόντα που σας λέω. Λογικά θα μαγειρέψουμε μετά μαζί. Ελπίζω να σας φανεί ενδιαφέρον και γενικά επειδή θα είναι μια χαλαρή μέρα σήμερα, αυτό που θα κάνω είναι να πιω λίγο καφέ. Α, να συμπληρώσω λίγο καφέ. Πάλι κάτι άλλο που πήρα. Έχω να κάνω τόσο καιρό vlog που δεν σας έχω πει τίποτα. Κάτι άλλο που πήρα πάλι είναι αυτή εδώ η καφετιέρα. Είναι από Krups, ναι. Είναι από Krups. Είναι φανταστική. Δυστυχώς είχαμε μία άλλη καφετιέρα, την είχα πάρει από τον Κοτσόβολο, δεν θυμάμαι καν τη μάρκα, με 26 ευρώ. Απλά είχα πάρει μία καφετιέρα για να έχω να πίνω καφέ. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα ο καφές φίλτρου Φουντούκι και πίνω αυτόν καθημερινά. Στην προσπάθεια να την πλύνουμε, ο Γιάννης λίγο του πέσε και έσπασε, οπότε λέω κάτσε να πάρουμε μία άλλη. Και μπαίνω, ψάχνω. Ήθελα πάρα πολύ να είναι μαύρη, γιατί όλα μου τα ηλεκτρικά της κουζίνας είναι μαύρα. Και ήθελα να πάρω μία μαύρη, να είναι αυτό εδώ το, ξέρετε, ένα λίγο σκληρό πλαστικό, να μην είναι αυτό το που πιάνει λίγδα, που είναι σαν σουέντ τέλος πάντων. Ήθελα να είναι ματ και ήθελα να είναι από αυτές που κρατάνε τη θερμοκρασία, δηλαδή αν πατάω το κουμπί της. Α, τώρα την έχω βάλει την πρίζα. Να ανάβει και να ζεσταίνει. Αυτή εδώ κρατάει μισή ώρα μετά από όταν, δηλαδή ρίχνετε το καφέ, ετοιμάζετε το καφέ και αν δεν την κλείσετε εσείς, για μισή ώρα θα σας τον ζεσταίνει. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι, το πρωί φεύγει ο Γιάννης και μου φτιάχνει πάντα καφέ, goals, και αν εγώ ας πούμε ξυπνήσω μισή ώρα μετά, θα έχω έτοιμο τον καφέ μου και ζεστό. Θα σας προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι πάρα πολύ καλή. Σας το λέω γιατί είδα διαφορά με την προηγούμενη, να σου πω την αλήθεια. Και έκανε η άλλη 27 ευρώ περίπου και αυτή 30-40. Δεν είχαν πολύ μεγάλη διαφορά στην τιμή δηλαδή. Αλλά πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στον καφέ και στην ποιότητα γεύσης και αυτά. Εγώ έχω πάρει από την προηγούμενη μου, έχω πάρει το αυτό που είναι το φίλτρο, το επαναχρησιμοποιούμενο. Σίγουρα όμως θα μπορέσετε να βρείτε online, γιατί η συγκεκριμένη δεν είχε επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο. Έλα, βάλ το. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτό, γιατί πάντα δεν ξεμένει και είναι και πιο οικολογικό. Αυτά. Πιω τώρα τον καφέ μου και αργότερα θα μαγειρέψουμε τα τορτελίνια. Thank you.
Λοιπόν, επειδή ο Γιάννης θα αργήσει, έβαλα να βράσω ένα αυγό, να φτιάξω μια σαλάτα με αυγό. Θα βάλω λίγο μαγιονέζα, γιατί δεν θέλω να μου χαλάσει. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω να μην μου χαλάσει, γιατί την άλλη φορά είχα πετάξει και τη μαγιονέζα και τα αυγά. Οπότε θα χρησιμοποιήσω λίγο μαγιονέζα, καλαμπόκι που μου αρέσει πάρα πολύ, ντοματίνια, αγκούρι και θα φτιάξω μια σαλάτα. Πατρίκ, κάτσε. Μπράβο. Μπούδι, καλά εσύ, είσαι ξαπλωμένη, έλα. Έτοιμη, λέω να βάλω λίγα κρουτών. Τώρα θυμήθηκα ότι έχω μερικά. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και έχω και ηλιόσπορους. Ωραία, θα βάλω λίγους. Βάλω λίγη μαγιονέζα. Αχ, φαίνεται τόσο τέλεια. Πολύ φρέσ. Γενικά βαριέμαι πάρα πολύ τις σαλάτες, αλλά όταν φτιάχνω και τρώω αρέσουν πάρα πολύ. Στο μυαλό μου όμως όταν λέω να φάω μια σαλάτα δεν είμαι ελκύ. Έτοιμη! Έχω φτιάξει εδώ, όχι κόλλησε, pancakes. Ναι, η επόμενη μέρα ξεκίνησα να φτιάχνω μερικά pancakes. Τι θα βάλω, εδώ πέρα έχω φτιάξει φράουλες ανακατεμένες με Φιλαδέλφια και έχω πάρει και maple syrup, σφενδά μου. Βολεύει εδώ η κατάσταση. Θέλω να τα κάνω μικρούλια, αφήνω εδώ πέρα. Μόλις αρχίσει να κάνει τρυπούλες θα το βγάλω και θα πάω εδώ στο πιάτο μου. Και θα βάλω τις φράουλες. Πώς το κάνω τώρα αυτό με το ένα χέρι δεν ξέρω. Μπορεί να το κάνει και σε μεγάλο. Χθες το έφτιαξα και έκανα μεγάλα τα pancake. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Το pancake μου αυτό είναι έτοιμο. Βλέπετε που κάνει τρυπούλες. Το γυρνάω. Θα ρίξω πάρα πολύ λίγο σιρόπι μέσα. Έτσι. Για να μπορέσω να βάλω και από πάνω. Το βάζω από πάνω. Μπορώ να βάλω και φραουλίτσες από μάνα, αλλά δεν θα βάλω τώρα. Ωραία, και λίγο σιρόπι. Αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Λίγο πιο δροσερό από το basic που ξέρετε με τη σοκολάτα.
στο μικρόφωνο ποτέ, οπότε δεν ακούγατε τίποτα όλο αυτό το διάστημα που βαφόμουν εγώ. Οπότε μάλλον θα γίνει voice over. Τι να γίνει, όχι δεν θα γίνει voice over. Αλλά και σας λέω, δεν υπάρχει λόγος, γιατί σας έλεγα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Αν είναι θα μπει στο vlog το επόμενο που ετοιμάζω. Τα νεύρα μου. Γενικά είναι λίγο fail, δεν ξέρω. Είναι fail αυτή η χρονιά. Και γενικά τον τελευταίο καιρό όποτε πάω να κάνω βίντεο, δεν ξέρω, η ενέργειά μου δεν είναι καλή, δεν ξέρω τι φταίει. Μία μου πέφτουν πράγματα, μία δεν μπορώ να στήσω, μία κάτι γίνεται και δεν πρέπει να φύγω από το σπίτι, έχω μια δουλειά, κάτι έκτακτο. Μια το ένα, μια το άλλο, μια το μικρόφωνο. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν με θέλει. Τέλος πάντων, θα συνεχίσω το μακιγιάζ μου που έκανα πριν. Αυτό που σας έλεγα είναι ότι το 2021 μπήκε λίγο πιο αισιόδοξο από ό,τι είναι τώρα. Είχα κάνει ένα βίντεο πέρυσι στο τέλος του χρόνου και πριν γίνουν όλα αυτά, πριν τα περιμένουμε όλα αυτά, ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξη, ανυπομονούσα να τελειώσω το ΙΕΚ μου, να πάρω το πτυχίο μου, να πιστοποιήσω το πτυχίο μου, να βγάλω το δίπλωμά μου. Είχα πει ότι θα κάνω 5 πράγματα, ας πούμε. Είχα πει ότι θα ήθελα να κάνω 2 ταξίδια, να έχω περισσότερο χρόνο για μένα, γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν είχα καθόλου χρόνο λόγω δουλειάς και λόγω σπουδών. Φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο δεν περιμέναμε κανένας από εμάς. Ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο και κοινωνικά και έτσι υγείας και γενικά δεν είμαστε και στα καλύτερά μας. Και ειδικά ηλικίες από 18 έως 35 ας πούμε, που είμαστε σε ένα φάσμα ας πούμε που είναι τα καλύτερα μας χρόνια και θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Αυτό δεν μπορώ πολύ καλά να το διαχειριστώ, η αλήθεια είναι. Είμαι down κάποιες μέρες είμαι πιο αισιόδοξη. Επειδή και εγώ δεν είναι η δουλειά μου το κανάλι αυτό, είναι λίγο πιο χόμπι, δεν έχω content, δηλαδή σίγουρα όταν έρχεται μια εταιρεία να σε προσεγγίσει για να δουλέψεις μαζί της, σίγουρα υπάρχει κάποια ιδέα, κάποιο... Ξέρετε τώρα, είναι πολύ διαφορετικό και είναι πιο δύσκολο να βρεις content όταν είσαι μέσα στο σπίτι κλεισμένος, μη κάνοντας τίποτα, θέλοντας, δηλαδή θέλω να κάνουμε ένα μακιγιάζ, αλλά νιώθω ότι είναι τόσο ανούσιο μπροστά σε αυτά που γίνονται. Νιώθω ότι και να βαφτώ και τι, πού θα πάω μετά να ξεβαφτώ. Γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι βαμμένη και να φοράω μάσκα από πάνω και να πηγαίνω 6 για 1 τέταρτο, δεν μου λέει κάτι. Αυτό. Δεν ξέρω παιδιά, είναι χάλια κατάσταση. Προσπαθώ να ασχοληθώ λίγο με το σπίτι, δηλαδή να βρω λίγο κάποια τελευταία επίπλα που θέλω για το σπίτι, αλλά και για αυτά δεν είμαι σίγουρη. Θέλω να ασχοληθώ λίγο με τα σεμινάρια, κάποια webinars που βρήκα πάνω στα νύχια. Προσπαθώ δηλαδή να αξιοποιήσω το χρόνο αυτό που το 2021 να το αξιοποιήσω με γνώσεις που θα πάρω. Να πω ότι κάτι έκανα αυτή τη χρονιά η οποία ήταν αδρανής. Μέχρι το καλοκαίρι να έχω κάνει 2-3 webinars. Να προσπαθήσω να βελτιώσω τον εαυτό μου. Και ναι, νιώθω ότι δεν έχω content, δεν έχω τι να σας πω. Ναι. Πάμε να κολλήσουμε τις βλεφαρίδες. Και τώρα θα πάω με το μαύρο μου, με τη μαύρη μου σκιά, εφόσον κόλλησα τις βλεφαρίδες μου, λίγο να τις κρύψω από πάνω, να κρύψω δηλαδή λίγο την κόλλα που κάνει αυτή την άσπρη κρούστα την λίγο άσχημη. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ, είναι πάρα πολύ βασικό βήμα. Και εγώ καμιά φορά το ξεχνάω στα βίντεο, γιατί βιάζομαι και αγχώνομαι και το ξεχνάω. Αλλά όταν βγαίνουμε δεν το ξεχνάμε ποτέ, γιατί κλείνοντας τα μάτια θα φαίνεται η κόλλα και δεν είναι καθόλου όμορφο. Είναι και τα πινέλα μου. Και θα βάλω λίγη μάσκαρα. Δείτε, έφτιαξα και πίσω τα λουλουδάκια μου, τα έφτιαξα όλα. Και δεν μπόρεσα να σας δείξω το μακιγιάζ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Highlighter δεν έβαλα, δεν ξέρω. Τελευταία δεν βάζω. Τι άλλο να σας πω, νιώθω μπερδεμένη, νιώθω το λόγο μου ότι είναι λίγο κάπως, ξέρετε.
Είμαι λίγο speechless το τελευταίο καιρό. Θέλω τώρα λίγο να σας πω να φτιάξω κάτι. Εδώ πίσω, βλέπετε, έχω κάποια παπούτσια. Θέλω να τα μαζέψω αυτά εδώ πέρα. Δεν μ' αρέσουν καθόλου εκεί πέρα που είναι. Και είμαι σε debate τι να πάρω, πώς να τα φυλάξω κτλ. Επειδή έτσι κι αλλιώς τον τελευταίο καιρό δεν φοράω ψηλά παπούτσια, λέω να τα φυλάξω όλα και να μην είναι εκεί πέρα να είναι άσχημα και να μαζεύουν σκόνη. Οπότε λέω να κάνω αυτό, να τα φυλάξω όλα αυτά για να φύγω από εδώ. Το θέλω. Θα κρατήσω μόνο τα αθλητικά που φοράω. Τα ψηλά όλα θα φύγουνε. Θα πλύνω δύο ντομάτες και θα τις τρίψω στον τρίφτη. Γενικά μου αρέσει να τα έχω έτοιμα τα πράγματά μου, ώστε καθώς ψήνεται και το φαγητό, να πλένω και τα σκεύη μου και να μην έχω μετά καθόλου τίποτα να μην μου έχει μείνει. Γιατί άμα μαγειρεύεις και ταυτόχρονα αφήνεις τα λερωμένα σκεύη, μετά έρχεται η ώρα να φας, είναι χάλια η κουζίνα. Κόβω το κρεμμύδι μου. Μου αρέσει να το κόβω κομμάτια εγώ, δεν μου αρέσει να το κάνω, να το τρίβω. Θα βάλω λίγο νερό στο βραστήρα για να το έχω έτοιμο. Και τώρα πάω να ρίξω, μάλλον θα καθαρίσω και τις πατάτες μου. Πάω τώρα να βάλω σε ένα πιάτο την ποσότητα που θέλω από τα φασολάκια. Μέσα στο τσικάρι δεν καταλαβαίνω την ποσότητα που βάζω και πολλές φορές βάζω περισσότερα. Και μετά τα πετάω αναγκαστικά. Οχ, το χάλασα. Έχω υπολογίσει συνήθως ότι εγώ με το Γιάννη τρώμε συνήθως ένα πιάτο. Ένα πιάτο εννοώ άψητα. Βάζω ένα πιάτο από τα λαχανικά μου. Και μαζί με τις πατάτες μου βγαίνει ένα πιάτο γεμάτο. Οπα. Ένα πιάτο γεμάτο φασολάκια. Αυτή η ποσότητα συνήθως βγαίνει και αν θέλει, δηλαδή και λίγο παραπάνω αν θέλει κάποιος δεύτερο πιάτο π.χ. μας βγαίνει μια χαρά. Έτσι συνήθως το κάνω και ξεκινάω βάζοντας λάδι. Δεν βάζω πάρα πολύ εγώ, το ξέρω ότι είναι υποτίθεται λαδερό, αλλά εμένα δεν μου αρέσει να κολυμπάει καθόλου. Και θα ρίξω αμέσως και το κρεμμύδι μου, όσο είναι κρύο το λάδι. Και ταυτόχρονα καθαρίζω, δηλαδή θα πάρω τώρα να πετάξω όλα αυτά, να πλύνω τα πάντα, μέχρι να τσιγαριστεί. Έτσι, και όταν τσιγαριστεί θα ρίξω πρώτα τις πατάτες για λίγα λεπτά, γιατί μου αρέσει να κάνουν έτσι μια κρούστα απ' έξω. Ανακατεύω λίγο και τώρα βάζω έξω τα μπαχαρικά μου γρήγορα. Σκοτωθώ. Μα γενικά μου αρέσει να τα έχω έτοιμα τα πάντα, γιατί έτσι τελειώνω πιο γρήγορα, πώς να το πω. Δεν τρέχω πάνω κάτω στην κουζίνα και να βιάζομαι και να αγχώνομαι. Έχει ψιλοτσιγαριστεί το κρεμμύδι, τώρα θα ρίξω και τις πατάτες. Γιατί και αυτά θα τσιγαριστούν, δηλαδή θέλω τσιγαρίζοντας λίγο τις πατάτες να τσιγαριστεί και το κρεμμύδι παραπάνω και να μου καεί. Και αφού τσιγαριστήκανε λίγο και οι πατάτες, θα ρίξω όλα μου τα λαχανικά τα υπόλοιπα. Θα ανακατεύω λίγο να πάρουν όλα λάδι και θα βάλω τώρα όλα μου τα μπαχαρικά. Λίγο αλάτι, γιατί θα προσθέσω μετά, πάντα μου βγαίνει λιγότερο από αυτό που θέλω, αλλά προτιμώ να προσθέσω μετά. Και βάζω πάρα πολύ λίγο σκόρδο, πάρα πολύ λίγο, ίσα. Θα ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και θα ρίξω τώρα τη ντομάτα μου την τριμμένη. Ρίχνω και συμπυκνωμένο. Και θα ρίξω και
το βρασμένο μου νερό που έχω στο βραστήρα. Έπειτα θα δω ανάλογα το χρόνο, θα προσθέτω λίγο νεράκι. Μόλις αρχίσει να βράσει, θα το χαμηλώσω, θα το κλείσω το καπάκι στη μέση και θα το αφήσω να ψήνεται σιγά σιγά στα μέτρια φωτιά.